πώς τη δίνει του. Καλησπέρα, Αντριάννα, κυρίες και κύριοι. Πρώτα θα σας πω τα ύψη βροχής, τα οποία στα προστικά στοιχεία έπεσαν χθες και προχθές μέσα για την Πελοπόννησο, πολύ μέσα θα έλεγα. Είχαμε τονίσει μέσα από τα δελτία κύρου της ΕΡΤ ότι σε ορισμένες περιοχές Πελοποννήσου το ύψος βροχής τους ξεπεράσει και τα 100 λίτρα το υδρογονικό μέτρο. Τι είναι αυτό? Όσο βρέχει στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη όλο το τρίμηνο μαζί το φθινόπωρο, έπεσαν μέσα σε 12 ώρες σε αυτές τις περιοχές οι βροχές και μάλιστα σε ορεινά τμήματα. Μπορεί να έβρεξε και παραπάνω, γι' αυτό και είχαμε και ευνίδιες πλημμύρες, γενικά και απότομη αύξηση των ρεμάτων και των ποταμών. Τεράστιος όγκος νερού. Στο Άργος είχαμε 140 λίτρα τετραγωνικό μέτρο μέσα σε λίγες ώρες. Στο Κρυονέρι Κορινθίας επίσης, στο Κρανίδι, στις Πέτσες επίσης 130 λίτρα. Είχαμε και στη Μεσσηνία, στο Θεολόγο, επίσης φθιότιδας. Έχει μετατοπιστεί το σύστημα, το οποίο δεν είναι πλέον κυκλώνας. Σου τονίσουμε αυτό, Αντριάννα. Είναι ένα βαθύ βαρομετρικό χαμηλό. Έχει χάσει την ισχύ του ως κυκλώνας, αλλά είναι πολύ πολύ επικίνδυνο ακόμα. Η Σπάρτη είχε 100 λίτρο τετραγωνικό μέτρο και η Θήβα μόλις φτάνει, μόλις έχει αγγίξει, γιατί και εκεί αρχίζει και βρέχει και έχει βρέξει πολύ και συνεχίζει να βρέχει στη Βιωτία τα 80-90 λίτρα. Δεν ξέρω αν θα έχουμε εκεί προβλήματα ή αν έχουμε ήδη προβλήματα. Στην Ανατολική Στερά και στην Εύβοια φαίνεται ότι το σύστημα αυτό θα δώσει πάρα πολύ νερό, ίσως και 150 με 200 λίτρα τετραγωνικό μέτρο πέσουν στην Εύβοια. Τώρα, Ζάκη, παρακολουθώντας την πορεία του Μεσογειακού κυκλώνα για τις επόμενες αμέσως ώρες, γιατί υπάρχει ανησυχία από τον κόσμο, να δούμε ποιες περιοχές είναι που θα πλήξει, λοιπόν, που αναμένονται προβλήματα. Βλέπουμε τώρα, κατεβάζει ταχύτητα ο πρώην Μεσογειακός κυκλώνος. Μας έχει παιδέψει λίγο προγνωστικά και το είχαμε τονίσει και αυτό από το δελτίο καιρού της ΕΡΤ, ότι θα πρέπει να παρακολουθούμε καθημερινά τα δελτία. Και ενώ φαινόταν από την αρχή ότι θα πάει από Πελοπόννησο και θα βρεθεί στην Τουρκία, αυτό θέλει να παρελάσει σχεδόν όλη την Ανατολική Ελλάδα. Και θα βρεθεί αύριο, κόβοντας βόλτες στην κυριολεξία όπως το βλέπετε, πάνω από το Βόρειο Αιγαίο, καθώς αστροβιλίζεται γύρω από τον εαυτό του, φέρνοντας με ενεργετικές αλλά δυνητικά επικίνδυνες και πάλι κατά τόπους βροχές. Στο χάρτη τώρα, αν πάμε στις ΜΟΒ αποχρώσεις, από την τρίτη σκάλα του ΜΟΒ, από έξω προς τα μέσα, δηλαδή περιοχές από τα νοτιότερα τμήματα της Θράκης, νότια πλευρά της Μακεδονίας και ως Χαλκιδική, αυτές που βλέπουν προς το Αιγαίο. Και από την Εύβοια και τις Ποράδες μέχρι και Λέσβο, θα έλεγα, σε εκείνο το κομμάτι φαίνεται ότι θα έχουμε τα πιο έντονα καιρικά φαινόμενα. Δυνητικά λοιπόν επικίνδυνες και πάλι βροχές. Η Εύβοια φαίνεται να δέχεται πολύ νερό, το τονίζω και το επαναλαμβάνω. Και μέσα στις αποχρώσεις στο εσωτερικό θα έχουμε και τους πιο ενισχυμένους ανέμους στα 70 με 90 χιλιόμετρα την ώρα. Δεν αποκλείεται να φτάσουν οι άνεμοι, δηλαδή γύρω στα 9 με 10 βοφόρ. Αυτό το σύστημα τώρα θα αρχίσει να αργοπεθαίνει σταδιακά, αλλά θα καταφέρει μέχρι μέχρι και τη Δευτέρα το πρωί να απασχολεί περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, όχι όμως, θα το τονίσουμε, με τη μορφή κυκλώνα. Απλά σαν ένα βαρωματικό καμηλό, το οποίο θα αρχίσει να εξασθενεί, αλλά θα καταφέρει να δίνει δυνητικά επικίνδυνες βροχές, τουλάχιστον μέχρι τη Δευτέρα το πρωί. Θα μας αφήσει ήσυχος, Αντριάννα, από τη Δευτέρα, κυρίως το μεσημέρι και μετέπειτα επιτέλους, για να ηρεμήσουμε από αυτό το σύστημα, το οποίο μας πέδεψε και προγνωστικά και βλέπουμε έδωσε και καταστροφές σε πολλές περιοχές. Και να ευχηθούμε όλοι να μην έχει άλλα προβλήματα, να μην έχουμε καταστροφές. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σάκη.